πολύ χαρούμενος. Είναι τιμή μου που λαμβάνω αυτό το βραβείο. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι, μια σημαντική νίκη για εμάς. Και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα μου. Του πάει πολύ η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει 7 γκολ σε 9 μάτς. Οι συμπαίκτες μου το έχουν κάνει πολύ εύκολο για μένα να προσαρμοστώ στην ομάδα. Όπως έχω ξαναπεί, η αρχή μοιάζει τέλεια για μένα και ελπίζω να είναι ανάλογη και η συνέχεια. Υπάρχει ένα ντέρμπι μπροστά με την ΑΕΚ, ένα ντέρμπι προηγήθηκε. Αν και ο ίδιος μετράει τις δυνάμεις της ομάδας του κόντρα σε αντιπάλους που ουσιαστικά κυνηγάνε τους ίδιους στόχους, και ποιο είναι το πόρισμα που βγάζει για το που είναι ο ΠΑΟΚ και που είναι η αντίπαλοι. Σίγουρα πηγαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε την νίκη. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για μας, ανεξαρτήτως αν είναι ντέρμπι ή όχι. Ειδικά τέτοιου είδους παιχνίδια σοβαρά είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα μας. Θα πάμε εκεί πέρα για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και ελπίζουμε να πάρουμε την νίκη. Υπάρχουν στόχοι μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το βραβείο που παίρνει σήμερα θα τα άλλαζε με κάποιον από αυτούς τους στόχους? Αναμφισβήτητα. Αυτό το βραβείο δεν σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Δείχνει ότι μπορεί να είμαι στον καλό δρόμο, αλλά είμαι ένας από τους παίκτες της ομάδας. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να πετύχει η ομάδα τους στόχους. Οπότε ναι, σίγουρα θα το άλλαζε για να πάρει η ομάδα κάτι. Είναι σχεδόν 2 μήνες στον ΠΑΟΚ. Τι ιδιαίτερο είδε σε αυτή την ομάδα που, αν του λέγει κάποιος τι ξεχωριστό βλέπει στον ΠΑΟΚ, θα το απαντούσε? Σίγουρα είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά στην ομάδα, με τους συμπαίκτες μου, όλο το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε είναι αρκετά νωρίς για να ξεχωρίσω κάτι τόσο σημαντικό. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι, είναι δύσκολο να πω τώρα. Μέχρι στιγμής όλα μου φαίνονται καλά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι ξεχωριστό, μέχρι στιγμής είναι η ατμόσφαιρα που υπήρχε στο τέρπι με τον Ολυμπιακό. Έχω παίξει αρκετά τέρπι με καυτή ατμόσφαιρα στην καριέρα μου, αλλά αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό. Ήταν και η εβδομάδα που ακολούθησε ξεχωριστή, δηλαδή πέτυχε ένα γκολ. Πώς ήταν η ζωή του μετά στη Θεσσαλονίκη, έγινε κάτι ξεχωριστό αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα, είναι σημαντική εβδομάδα για όλους. Ήταν μια σημαντική νίκη που πήραμε. Ήταν σε ένα χρονικό σημείο όπου η ψυχολογία μας είχε αρχίσει να πέφτει από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια και τις εμφανίσεις που είχαμε. Ξανανεβήκαμε ψυχολογικά, έχουμε μπροστά μας και άλλα ντέρμπι και ελπίζουμε να κερδίσουμε σε όλα.